Εγώ εκείνο που είδα ήταν ότι αθόρμητα ο πρόεδρος του Μαζαρακίου σηκώθηκε πάνω. Προσπάθησε να επιβληθεί στον πρόεδρο της Αχαλιάς, ο οποίος είχε κάθε δικαίωμα να μιλάει για το πρόβλημα. Η κουβέντα ήταν για την πόλη της Αχαλιάς, το που θα πάει λαϊκή, που θα μεταφερθεί, πώς θα λειτουργήσει και όλα αυτά. Ίσως είχε κουράσει το όλο θέμα επειδή διέρχεσε αρκετό χρόνο. Όμως εκεί δεν έπρεπε, κατά τη δική μου άποψη, ο πρόεδρος του Μαζαρακίου να ζητήσει, να ζητήσει από τον πρόεδρο της Αχαλιάς να σταματήσει να μιλάει και τέτοια. Το θεωρώ πέρα για πέρα αντιδημοκρατικό. Όμως έχει ευθύνες και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου που δεν παρεμβήκε στην κατάλληλη στιγμή, ώστε πραγματικά να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για να υπάρξει και χειροδικία μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν μια χειροδικία μέσα στον αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου παρουσία μου. Εγώ βρέθηκα ανάμεσα στους δύο οι οποίοι χειροδίκησαν. Όμως με μια κίνηση. Δεν υπήρξαν πολλές κινήσεις δηλαδή στη χειροδικία. Και μάλιστα εγώ προσπάθησα να μην συνεχιστεί αυτό το πράγμα και να καλέσω τον πρόεδρο να διακόψει το Δημοτικό Συμβούλιο και να επιβληθεί της όλης κατάστασης. Τον πρόεδρο δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου. Θεωρώ ότι ήταν άπειρος στην προκειμένη περίπτωση. Απειρία ήταν περισσότερο παρά τίποτα άλλο. Δεν ενήργησε στην κατάλληλη στιγμή.